Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, η μεγάλη αυτή μορφή εορτάζει σήμερα. Και μας καλεί να κάνουμε μία αναφορά σύντομη στα πλαίσια του χρόνου για να δούμε τον μεγάλο αυτόν άνδρα της Εκκλησίας μας, τον μεγάλο ποιμένα και Πατριάρχη, τον μεγάλο αγωνιστή. Δεν είναι μόνον αυτός που φρόντισε για τους φτωχούς, ούτε αυτός που στήριξε τις νέες, τους νέους, την οικογένεια, ούτε αυτός ο οποίος λειτουργήσε και στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα στην Άγια Σοφιά, σαν άγγελος επί της γης, όπως περιγράφει το λειτουργήμα το ιερατικό, μάλιστα στους λόγους περί ιεροσύνης. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι αυτός που έκανε αγώνες απολογητικούς υπέρ της πίστεως, αυτός ο οποίος είναι κατεξοχήν αγωνιστής κατά των αιρέσεων. Οι αιρέσεις επί της εποχής του έδιναν και έπαιρναν, τον ενόχλησαν. Γι' αυτό δίνει αγώνα μεγάλο για να τις αναχαιτήσει, για να τις εμποδίσει να πραγματοποιήσουν τον προσελητισμό και να διαφθείρουν το ποίμνιο. Έβλεπε τις αιρέσεις σαν κίνδυνο μέγα. Για τούτο ας δούμε μέσα από τα έργα του, μέσα από τους τόμους των έργων του, όπως έχουν εκδοθεί, πώς βλέπει τον αγώνα κατά των αιρετικών ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας αυτός Πατριάρχης. Εμπρότης, να δούμε πώς χαρακτηρίζει τους αιρετικούς. Τους χαρακτηρίζει ως εναντιουμένους προς την Εκκλησία, δηλαδή ότι επιτελούν έργον του αντικειμένου, του αντιχρίστου, του διαβόλου. Τους χαρακτηρίζει ως έχοντας διαστρεβλωτική μανία. Διαστρεβλώνουν τις γραφές και λέγουν πως κηρύσουν την αλήθεια ενώ κηρύσουν την πλάνη. Τους χαρακτηρίζει μάλιστα διαβολικό εργαστήριο, ότι δηλαδή κατεργάζεται η αίρεση μέσα στο εργαστήρι του διαβόλου και ότι γίνεται η αίρεση πάλι στη συνέχεια ένα εργαστήριο αποχριστοποιήσεως, από ορθοδοξοποιήσεως, απεκκλησιοποιήσεως, που παίρνει τον άνθρωπο από τον Χριστό, την Εκκλησία, και τον οδηγεί στη δαιμονοποίηση, στην κόλαση. Η αίρεση, όπως τονίζει ο Χρυσόστομος, είναι αποκοπή από την αλήθεια και από τον Χριστό. Είναι αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Χαρακτηρίζει τους αιρετικούς ζυζάνια, τα οποία σπέρνονται υπό του διαβόλου και τα οποία ζυζάνια παρισάγουν στην αλήθεια, την πλάνη, το ψέμα. Για να δούμε δύο γραμμές από ένα λόγο του που μας παρουσιάζει λοιπόν τους αιρετικούς ζυζανιώδεις να έρχονται να σπείρουν στις καρδιές των ανθρώπων δίπλα από το στάρι που σπέρνει ο Χριστός και η Εκκλησία, να σπέρνει η μεθοδία του διαβόλου, η παγίδα του διαβόλου, ζυζάνια.
Λέγει λοιπόν, και γάρ και τούτο της του διαβόλου μεθοδίας, τη αληθεία αΐ παρισάγην την πλάνην. Πάντοτε δε χάνουν καιρό μέσα στην αλήθεια να παρισάγουν, να εισάγουν την πλάνη. Πολλά επιχρονίντα αυτή τα ομοιώματα, και για να μην διαφέρει το ζυζάνιο από το στάρι, κάμουν καμουφλαρίσματα ώστε να πιάνεται η αίρεση σαν αλήθεια, σαν Ευαγγέλιο, ώστε ευκόλως κλέψε τους ευεξαπατήτους, ώστε ευκόλως να κλέπτουν στην αίρεση και να οδηγούν στην αίρεση αυτούς που εύκολα εξαπατώνται. Απάτη λοιπόν που χρειάζεται, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, εγρήγωσης. Ταύτα, λέγει ο Χριστός στην παραβολή των ζυζανίων, παιδεύον ημάς διαπαντός εγρηγορένε, να είμαστε εν εγρηγώσει. Δια τούτο και η τηλετόρα ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει ένα αντιαιρετικό αγώνα, και ευχαριστούμε που υπήρξε η ανταπόκριση, και πάλι καλούμε σε μια ευρυτέρα, πιο θερμή ανταπόκριση, ώστε στις 16 Δεκεμβρίου που θα γίνει, ώρα που θα οριστεί στον χώρο των δημόσιων η σύναξη, να είναι πρωτοφανής η συρροή των πιστών, για να γίνει η περαιτέρω ενέργεια, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε έτσι τους αγώνες του Χρυσοστόμου και των Μεγάλων Πατέρων, να εκφράσουμε την Ορθοδοξία μας, η οποία δεν απειλεί κανένα, αλλά δεν πρέπει να την αφήνουμε να απειλείται και να πληγώνεται. Και μάλιστα οι αιρετικοί, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, φάζουν τους πιστούς, είναι σφάχτες. Να διαβάσουμε επιλέξει. Έχω φέρει κάποιους τόμους εδώ, λίγους από τους πάρα πολλούς που έχουν εκδοθεί, και έχουμε το ευτύχημα να εκδίδονται οι πατέρες από τον θαυμάσιο πατέρα Ιωάννη Διώτη, που εκδίδει την πατρολογία του Μην, δηλαδή το κείμενο με κάποια ευρετήρια χωρίων γραφής μέσα στους λόγους των πατέρων, που είναι θαυμάσια έκδοση. Και βέβαια έχουμε και την έκδοση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει κείμενο και δίπλα ακριβώς τη μετάφραση. Να δούμε λοιπόν πώς οι αιρετικοί χαρακτηρίζονται ως φάχτες, ως φαγείς των χριστιανών. Να διαβάσουμε δύο γραμμές αυτούσιες, όπως ακριβώς τις έχει γράψει ο Χρυσόστομος. Σφάζουν λοιπόν τους χριστιανούς, τους πιστούς, και επομένως είναι οι ιερέσεις, και μάλιστα και διαιρέσεις προκαλούν μέσα στο πίμνιον του Χριστού, μέσα στο σώμα του Χριστού. Είναι οι αιρέσεις εκ του διαβόλου, σφάζουν τα πρόβατα. Τι γαρ όταν προς Έλληνας μεν αγωνίζεται καλός, συλλώσει δε αυτόν οι Ιουδαίοι, χαρακτηρίζει τους τότε μυθοπλάστες ακόμη Έλληνες και τους Ιουδαίους που παρέμεναν στο Μωσαϊκό νόμο, ενώ είχε παρέλθει το γράμμα του νόμου και είχε έρθει η χάρις, τους παρουσιάζει ως αιρετικούς. Η τούτον μεν αφωτέρων κρατεί, αρπάζωσι νημανιχέ. Και αν λέγει, ελέγχει τους μυθοπλάστες και τους Έλληνες, τους ειδωλολάτρες δηλαδή, που εκήρυταν τους μύθους περί Θεών, και τους Ιουδαίους που εκήρυταν το Μωσαϊκό νόμο που είχε πλέον παρέλθει, επικρατούν οι μανιχαίοι από την άλλη πλευρά και αρπάζωσιν τα πρόβατα. Και όταν επικρατήσει και νικήσει και αποστομώσει τους μανιχαίους, οι μαρμένοι εισάγοντες, εκείνοι που πιστεύουν στο κισμέτ, οι μαρμένοι, στον απόλυτο το προορισμό, έρχονται και ένδονες τότε τα πρόβατα σφάτωσιν, και σφάζουν τα πρόβατα, στέκουν μεταξύ αυτών και τα πληγώνουν και τα οδηγούν στην αίρεση. Και τι διπάσας καταλέγειν του διαβόλου τας αιρέσεις, και τι θα αναφέρουμε, λέγει, όλες ονομαστικά τις αιρέσεις του διαβόλου, ως αν μη πάσας αποκρούεστε καλώς ο ποιμήν ειδή. Και εάν δεν ξέρει καλά ο ποιμήν, λέγει, να αποκρούει όλες τις αιρέσεις, όλους τους λύκους, τότε ο λύκος θα καταφάγει τα πρόβατα. Δηλαδή, παρουσιάζει ο Χρυσόστομος τους αιρετικούς, τους χαρακτηρίζει σαν λύκους και σφάχτες. Είδαμε λοιπόν ότι αναντιώνονται στην Εκκλησία, όπως κάνει και ο διάβολος, είναι διαστρεβλωτές, είναι διαβολικό εργαστήριο, είναι ζυζάνια και ζυζανιώδης
οι αιρέσεις που θέλουν να πνίξουν τον σύτον της αληθείας της Εκκλησίας, και είναι οι σφάχτες και του διαβόλου τα όργανα. Τα λίγα αυτά για να αρκεστούμε ως προς τον χαρακτηρισμό των αιρετικών και των αιρέσεων από τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως βρίσκουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς μέσα στις διάφορες ομιλίες και πραγματείες του. Να μας απαντήσει τώρα σε ένα άλλο ερώτημα ο Ιερός Χρυσόστομος. Πώς γίνονται οι αιρετικοί αιρετικοί? Γίνονται οι αιρετικοί αιρετικοί διότι ακριβώς εναντιώνονται στην αλήθεια της πίστεως. Είτε ξεπέφτουν ηθικά και επομένως είναι εύκολη κατόπιν και η έκπτωση της πίστεως, είτε ξεπέφτουν εξ αρχής ως προς το δόγμα, ως προς την αλήθεια. Και τι κάμουν? Μέσα από την Αγία Γραφή βγαίνουν οι αιρετικοί. Όλοι λοιπόν οι αιρετικοί σχεδόν βγαίνουν μέσα από την Γραφή. Οι χιλιαστές που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι μελετητές των γραφών, οι προτεστάντες, όλες οι παραφιάδες των Προτεσταντών βγήκαν μέσα από την παρερμηνία της Γραφής. Γι' τούτο συνιστά προσοχή ο Χρυσόστομος και μας λέγει σε ένα χωρίο. Να διαβάσουμε κατά λέξη όπως μας το γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Κάμουν λέγει παρερμηνία των Αγίων Γραφών, και φυσικά δεν ερμηνεύουν το πνεύμα της Γραφής, αλλά ερμηνεύουν κατά το δοκόν, όπως νομίζουν εκείνοι, και μάλιστα παίρνουν, όπως το κάμουν και οι Ιεχωβάδες χιλιαστές, παίρνουν ένα στίχο, τον αποκόπτουν από την συνάφεια και τον παρερμηνεύουν, τον δίνουν ερμηνεία, σημασία, όποια αυτοί θέλουν. Λέγει συγκεκριμένα ο Χρυσόστομος: «Τις των ρημάτων όντα συναφία στα μέλη διασπώντες, αιρετικοί κακουργούσιν, κάμουν ένα κακούργημα, παίρνουν την Γραφή και την κομματιάζουν, την ξεσαθρώνουν, παίρνουν ένα στίχο εδώ, ένα στίχο εκεί, τον βγάζουν από τη συνάφεια ώστε να μην κατανοούμε το νόημα που έχει, και επομένως διαπράττουν αυτή την αποσπασματική, θα λέγαμε, μελέτη, που κόβουν ένα στίχο, τον ανεξοδοποιούν, τον παίρνουν έξω από την Γραφή και την χάνει πλέον ο στίχος αυτός της κακουργίας των αιρετικών. Επειδή πέρα αυτής τας φωνάς κατά μέρος αναγινός κυνηδί». Και βέβαια είναι εύκολο και ευχάριστο να διαβάζουν την Αγία Γραφή, αλλά διαβάζουν, λέγει πιο κάτω, σαν ληστές, και έτσι αρπάζουν τον στίχο, τον οικειοποιούνται, τον βγάζουν από την συνάφειά του και την ερμηνεία του την δίνουν όπως τους υποβάλλει το δαιμονικό πνεύμα, γιατί φυσικά υπάρχει δαιμόνιον αιρέσιος, δαιμόνιον πλάνης, ενέργεια πλάνης, η οποία φέρνει την σκοτωδίνη στο νου του ανθρώπου και τον οδηγεί στον άθολο θρώσιο νους του και να μην ξέρει τι διαβάζει και τι νόημα έχει. Και βέβαια υπάρχουν πολλά δυσνόητα χωρία στην Αγία Γραφή, τα οποία έδωσαν την ευκαιρία στους ψευτοδιδασκάλους, στους ψευτοπροφήτες, στους ψευτομελετητές των γραφών να βγάλουν αιρέσεις ουκολίγες. Ήδου λοιπόν να δούμε ελάχιστα στα αρχαιολογούντες από τα βιβλία του Χρυσοστόμου, τα έργα του, να δούμε ελάχιστες ψευδοδιδασκαλίες, ελάχιστες αιρετικές διδασκαλίες. Εμπρότης υπάρχουν αυτοί οι οποίοι διαβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη και επομένως δεν στηρίζεται η Καινή Διαθήκη. Βέβαια θα γίνουν ειδικές εκπομπές για την αξία, τη σημασία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία μας οδηγεί εις Χριστόν, είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, δεν είναι παραμύθια, είναι ιστορία, φυσικά με κάποιους συμβολισμούς ορισμένα χωρία, και είναι όλη η Παλαιά Διαθήκη από την Γέννηση μέχρι και το τελευταίο βιβλίο των Μακαβαίων, είναι, και τα 49 βιβλία είναι ακριβώς βιβλία που εκφράζουν με συμβολική ή και πραγματική ή και προφητική γλώσσα προεικόνηση, δηλαδή εκφράζουν την προεικόνηση της παρουσίας του Χριστού, της πρώτης παρουσίας αλλά και της δευτέρας του Χριστού. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη και φυσικά προχωρούν να θέλουν να
κόψουν και από την Καινή Διαθήκη κάποια χωρία, κάποιους στίχους, να αλλάξουν όρους, να αλλάξουν την γραφή, είναι διαβολικό, σατανικό, αντίχριστο έργο. Κατηγορούν λοιπόν τους Πατριάρχες, κατηγορούν την Παλαιά Διαθήκη και αυτοί κατά τον Χρυσόστομο, τον Άγιο, εγώ δεν είμαι βέβαια Άγιος να τους πω ότι είναι αιρετικοί, αλλά αφού τους λέει ο Χρυσόστομος αιρετικούς και εγώ τους λέω αιρετικούς. Αυτοί που απορρίπτουν την Παλαιά Διαθήκη και κατηγορούν ακόμη και τους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ που είχαν κάποια ελαττώματα βέβαια. Δεν είναι οι χριστιανοί οι σημερινοί υποκριτές που παριστάνουν τον Άγιον και μέσα κρύβουν πολλά πάθη. Εκείνοι ήταν απλοί άνθρωποι που είχαν αδυναμίες, είχαν και αμαρτίες. Αλλά εδώ βλέπουμε το μεγαλείο του Αγίου Θεού που παίρνει αμαρτωλούς ανθρώπους με πάθη και ατέλειες και τους βοηθεί να απαλλαγούν, να καθαρθούν και δεν μένει η γραφή στην ατέλεια της ανθρωπίνης. Τις ανθρωπίνες αδυναμίες, αλλά παίρνει την αδυναμία την ανθρώπινη, τον αδύνατο άνθρωπο και τον προάγει σε μια τελειότητα, όπως βλέπουμε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Άλλο κακόδοξο δόγμα των αιρετικών, κατηγορούσαν τον γάμο. Μάλιστα σε αυτή την πλάνη έπεσε ο παπισμός που γενίκευσε την αγαμία του κλήρου και φυσικά δεν είναι Άγιοι και ενάρετοι άγαμοι κληρικοί της παπικής εκκλησίας, γιατί δεν αντέχουν στον πειρασμό, το σαρκικό. Ο Χρυσόστομος είναι δρυμύτατος κατήγορος κατά αυτών των εγκρατητών που απηγόρευαν τον γάμο και τους χαρακτηρίζει ως αιρετικούς, διότι ακριβώς υβρίζουν τον όρων και των νόμων που έθεσε ο Κύριος για την κοινωνία του Άρνος και Φίλεως. Υβρίζουν τον γάμο, τίμιος λέγει ο γάμος. Πάρα πολλά χωρία του Χρυσοστόμου αναφέρονται στις ποικίλες αιρέσεις οι οποίες κλόνησαν επί της εποχής του την Εκκλησία, όπως Φερρυππίν, η αίρεση του Αρίου, η αίρεση που χτυπούσε την Θεότητα του Ιού, η άλλη αίρεση που χτυπούσε το Άγιο Πνεύμα κλπ. Αποδεικνύει λοιπόν ότι ο πατήρ είναι ομοούσιος με τον πατέρα, με επιχειρήματα από την γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και υπάρχουν πολλές αναφορές του Χρυσοστόμου στην Παλαιά Διαθήκη με επιχειρήματα τα οποία αποδεικνύουν και μάλιστα κατά Ιουδαίων και κατά Ελλήνων λόγοι που χρησιμοποιεί παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης που εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού που αποδεικνύουν ότι είναι ο Μεσσίας, ο αληθινός ο Χριστός. Μετά. Κατηγόρησε ο Χρυσόστομος αυτούς που δεν έπιναν κρασί ίνο και μάλιστα παρεμεινεύονται σε τις γραφές θεωρούσαν τον ίνο απειγορευμένο και κακό και όπως κατηγόρησε αυτούς που ήταν κατήγοροι του γάμου ομοίως κατηγορεί και αυτούς που απορρίπτουν τον ίνο. Τον ίνο τον έδωκε ο Θεός και ο οποίος απορρίπτει τον ίνο την χρήση εν μέτρο του ίνου απορρίπτει αυτών των δημιουργών θεών. Και είχαμε μάλιστα και τους υδροπαραστάτες που δεν έκαναν την Θεία Κοινωνία με ίνο, με νάμα, αλλά με νερό. Αναφέρω σταχυολογώντας ελάχιστα παραδείγματα από τα βιβλία του Χρυσοστόμου στα οποία χτυπά τις αιρέσεις. Μετά, αποδεικνύει την είναι το κατ' εικόνα, ότι ο Θεός δεν είναι ανθρωπόμορφος και ένα πολύ συγκλονιστικό χωρίο του Χρυσοστόμου είναι αυτό το οποίο ομιλεί για την κλοπή των χριστιανών από τους Ιουδαίους. Βέβαια ξεκίνησε η πίστη από την Παλαιά Διαθήκη, από το Ιουδαϊκό αυτό λαό, αλλά στη συνέχεια η συναγωγή έφερε βέβαια των Χριστών, τον αρνήθηκε όμως και επομένως η συναγωγή έγινε αντιχριστή. Επομένως δεν μπορεί να Ιουδαίζει ο χριστιανός. Δεν μπορεί να σαββατίζει, να ζει τον σαββατισμό, δηλαδή να αναμένει άλλον Μεσσίαν Χριστόν. Αυτό είναι σατανική αναζήτηση, είναι οσφορική, σατανική, αντίχριστη αναζήτηση όπως έχει η συναγωγή. Η πρόχριστου συναγωγή ήταν εις Χριστόν παιδαγωγούσα και οδηγούς. Μετά την έλευση του Μεσσίου Χριστού που αποδεικνύεται ότι είναι ο Μεσσίας με την εκπλήρωση των προφητείων, για τούτο θέλω να απορρίψουν την Παλαιά Διαθήκη, ώστε να μην μπορούμε να πούμε να είδου εκπληρώνεται. Γράφτηκε τότε, 1500 και πλέον προ Χριστού. Άρα, αφού εκπληρώνεται μετά από 1500 χρόνια αυτή η προφητεία, επομένως ο Χριστός που εκπληρώνεται κατά γράμμα
η προφητεία στο πρόσωπό του είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό θέλουν να κλονίσουν λοιπόν την Καινή Διαθήκη, απορρίπτουν και την Παλαιά Διαθήκη. Και τι κάνουν λοιπόν οι Εβραίοι και τότε και μετέπειτα, έκαναν προσπάθειες να κλέψουν των χριστιανών από την Εκκλησία, από τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία, να τον ξαναγυρίσουν στην αποστασία της συναγωγής. Και λέγει λοιπόν ο Χρυσόστομος, «Είμαι νουν προς τα συλλαβάς εξ αυτών των φωνών διαδέδεικτε μάχη, είδομεν δε και των γραμμάτων σκοπών πολύ της αιρετικής μυθολογίας απάδοντα». Και συνεχίζει, «Θόνος τη των Εβραίων επιφύης σωτηρία, την εκ της χάριτος αυτής επί των νόμων αυτής παλινδρομία ανεργάζεται». Ένας φθόνος λοιπόν ξεφύτρωσε μέσα στους Εβραίους που ήθελαν να πισωγυρίσουν τους χριστιανούς από τον χώρο της χάριτος της Εκκλησίας, της νέας, θα λέγαμε, Ιερουσαλήμ, να τον πισωγυρίσουν στην συναγωγή και να τον εγκλωβίσουν τον λαό του Θεού μέσα στην τυπολατρία της περιτομής, του σαββατισμού κλπ. «Και τα της απάτης εν εφημεία δια του Χριστού και κρυμμένα της απατός εν επί την θύραν ευληπτωτέραν». Και έτσι λοιπόν έλεγαν πως το λέει και ο Χριστός λοιπόν να τηρούμε το Μωσαϊκό νόμο, και έτσι εξαπατούσαν τους χριστιανούς. Και αυτούς που είχαν προστεθεί λοιπόν μια για πάντα στον Χριστό προσπαθούσαν να τους επιστρέψουν στην εβραϊκή πλάνη. Δεν έχουμε χρόνο να διαβάσω πολλές γραμμές από τις αναφορές του Ιερού Χρυσοστόμου. Κλοπή λοιπόν των χριστιανών πάλι από τον Ιουδαϊσμό στην Ιουδαϊκή αίρεση. Βέβαια αυτό γίνεται, όπως λέει ο Χρυσόστομος, και όταν μέσα στις εκκλησίες βάζουν όργανα μουσικά, να μιμηθούν δηλαδή τη λατρεία των Εβραίων που είχαν μουσικά όργανα και είχαν ενόργανη μουσική, αλλά δεν ήταν λογική λατρεία των Εβραίων, ήταν θυσία ζώων. Τώρα μετά Χριστόν, για του Χριστού καθιερώθη η λογική λατρεία, η θυσία του αμνού, που δεν χωράει όργανα, δεν χωράει βιολιά και πασαβιόλες και αρμόνια και όργανα και χοροδίες, τετραφωνίες, που δίνουν ένα άλλο κλίμα κοσμικό, που χαλάνε το λειτουργικό κλίμα και δεν αφήνουν την καρδία να κατανοηγεί με την σωστή βυζαντινή μελωδία, τη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι αποκλειστικά λειτουργική. Άλλο αν δεν εκτελείται σωστά, άλλο αν χαραμίζεται με κακόφωνο ψάλτη ή κουρασμένο που αφήνεται μόνος του και δεν βρίσκεται η ενορία άξια να βρει παιδιά, να μάθει να ισοκρατούν, να μάθει να σιγοψέλουν, να συμψέλουν, ώστε να δημιουργείται η αίσθηση της θαυμάσιας μελωδίας της βραδινής χοροδίας. Λοιπόν, όταν βάζουν στις εκκλησίες μέσα όργανα, κλέπτεται ο χριστιανός από την λατρεία του Χριστού, την λογική, την ανέμακτη λατρεία, και πισωγυρίζει στην λατρεία, την παχυλή των ζώων, λατρεία που είχαν και όργανα για να εντυπωσιάσουν, γιατί έπρεπε αυτή το εξωτερικό να σαγηνευτεί για να προσέξει λίγο τα λόγια, τους ψαλμούς κλπ. Ενώ τώρα στην λατρεία του Χριστού δεν χρειάζεται η εξωτερική, θα λέγαμε, τέχνη τόσον όσον χρειάζεται να κρούσει μία μυσταγωγική μουσική βυζαντινή τις λεπτές χορδές της καρδίας, για να λατρεύσει η καρδία την λογική της, να αποδώσει λατρεία προς τον Κύριο. Παρεξηγούν λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει πάλι και Πολάκης ο Χρυσόστομος, και απορρίπτουν την Παλαιά Διαθήκη. Και επομένως είναι ένας τρόπος πολέμου των αιρετικών. Άλλοτε πολεμούν την Καινή οι Εβραίοι απευθείας, άλλοτε την Παλαιά οι ίδιοι Εβραίοι, ώστε να απομονώσουν την Καινή άνευ Παλαιάς και να μην μπορεί ο Χριστός να προβληθεί και να φανερωθεί ότι είναι πράγματι Μεσσίας. Σε άλλα χωρία ο Χρυσόστομος πάλι κατακρίνει αυτούς που είχαν πλατωνίζουσες ιδέες και χαρακτήριζαν το σώμα σαν φυλακή, και ότι ήταν κακό το σώμα, πηγή της αμαρτίας, και έπρεπε να το ταλαιπωρούν και να το εξουθενώνουν, λέγοντας ο Χρυσόστομος, όπως αναφέρει και η Γραφή, ότι αυτό είναι αίρεση, είναι πλάνη, ενώ το σώμα είναι ναός του Αγίου Θεού. Πότε εμφανίστηκαν οι αιρέσεις?
έχει ένα θαυμάσιο χωρί ο Ιερός Χρυσόστομος, το οποίο μας ομιλεί πάρα πολύ χαρακτηριστικά και μας λέγει ότι οι αιρέσεις εμφανίστηκαν τότε όταν ακριβώς ακηρύχθη ο λόγος, όταν ακηρύχθη το λόγος. Δεν εμφανίστηκαν οι αιρέσεις προ τις κηρύξεις του Θείου Λόγου του Ευαγγελίου, γιατί θα φαίνεται ότι είναι ζυζάνια μόνα τους και δεν θα γίνονται δεκτάν. Αλλά ανακατεύεται η αίρεση, το δόγμα της πλάνης με το δόγμα της αλήθειας, ώστε να μπερδεύεται και να μπορεί έτσι πλέον να εξουδετερώσει η αίρεση, να εξουδετερώσει το δόγμα της πλάνης, τα ζυζάνια αυτά να εξουδετερώσουν την αλήθεια του Χριστού. Αγαπητοί τηλεθεατές, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε ευθύς αμέσως. Να δούμε τη συνέχεια, αγαπητοί τηλεθεατές. Λοιπόν, βλέπουμε σήμερα τον Χρυσόστομο πώς ακριβώς προβληματίζεται και αντιμετωπίζει τις αιρέσεις. Είδαμε πώς τις χαρακτηρίζει, τις αιρέσεις και τους αιρετικούς. Είδαμε πώς ερμηνεύει την προέλευση των αιρέσεων μέσα από την παρερμηνία των γραφών. Τους χαρακτηρίζει ως ψευδοδιδασκάλους και ότι επιτελούν ένα ολέθριον έργο. Και τώρα να δούμε ακριβώς πότε εμφανίστησαν οι αιρέσεις. Κατά τον Χρυσόστομο λοιπόν οι αιρέσεις εμφανίστηκαν αμέσως μετά από την εξάπλωση του Ευαγγελίου του Χριστού. Παρακαλώ. Χαίρετε πατέρ. Χαίρετε. Ήθελα να σας υποβάλω μια ερώτηση αν επιτρέπετε. Να σας ακούσω. Αναφερθήκατε ότι μεταξύ των αιρετικών είναι και αυτοί οι οποίοι κηρύσουν τροποδεινά την εγκράτεια, την αποχή ας πούμε από την... Αυτούς που κατηγορούν τον γάμο. Τον γάμο ναι. Ή και κάθε ας πούμε, ναι, τον γάμο. Αλλά εν τω μεταξύ όμως η Εκκλησία έχει ανακηρύξει σε αγίους ορισμένους οι οποίοι με το βίο του κήρυταν την αποχή και την εγκράτεια. Δεν επαντρευόντουσαν. Ναι. Άλλο είπα εγώ, αυτούς που κατηγορούν και αποκλείουν τον γάμο. Η εγκράτεια είναι αρετή. Ένας που επιλέγει την παρθενία είναι ένας τρόπος ζωής που τον ευλογεί η Εκκλησία και επομένως θα έχει απολύτερη εγκράτεια και παρθένεια. Εντάξει, να είστε καλά. Πάντως έρχεται σε κάποια αντίφαση με το προηγούμενο. Όχι, που κατηγορούν το γάμο, όχι την εγκράτεια. Ένας που δεν παντρεύτηκε θα έχει φόρο ζωής εγκράτεια, παρθενία. Και ένας βέβαια που παντρεύτηκε, πάλι και στο γάμο υπάρχει εγκράτεια, υπάρχει το μέτρο της εγκρατείας. Πρέπει είναι Τετάρτη και Παρασκευή. Οι Προτεστάτες καταργούν τις ημέρες αυτές. Λένε είναι οι ίδιες μέρες. Δεν είναι οι ίδιες. Τετάρτη ο Κύριος προδόθηκε, πωλήθηκε και την Παρασκευή σταυρώθηκε. Και η νηστεία και η εγκράτεια Τετάρτη και Παρασκευή είναι μέθεξη και των παντρεμένων. Φυσικά που συνιστούμε και στην εξομολόγηση. Φτάνουν οι άλλες μέρες για φαγητό, αρτήσιμο και για επαφή συζυγική. Εγκράτεια και μέσα στο γάμο λοιπόν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαίρετε. Να δούμε λοιπόν τον Ιερό Χρυσόστομο πώς ακριβώς μας ομιλεί για την εμφάνιση των αιρέσεων. Εμφανίστηκαν μετά ακριβώς από την κήρυξη του Ευαγγελίου. Μετά το κήρυγμα έρχονται λοιπόν οι αιρετικοί και σπέρνουν τα ζυζάνια ώστε να ανακατευτούν μαζί με την αλήθεια, να μην μπορούν οι χριστιανοί να ξεχωρίσουν ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πλάνη, ώστε να παρασύρονται και έτσι μέσα στο δηλητήριο της αιρέσεως, όταν απλωθεί μέσα και μια σταγόνα μέσα σε ένα ποτήρι νερό περίπου, μέσα σε μια αλήθεια, μπορεί να αλλοιώσει ολόκληρη την αλήθεια. Καμία αίρεση λέγει προ της κηρύξης του Ευαγγελίου. Μετά όμως από την κήρυξη του Ευαγγελίου, να οι αιρετικοί, όπως ακριβώς αναφέραμε, σαν τα ζυζάνια τα οποία προσπαθούν να πνίξουν την αλήθεια και να εμποδίσουν τον Θείο Λόγο. Έλατε τώρα να δούμε. Παρακαλώ. Ευλογείτε πάντα. Ο Κύριος. Θέλω να σας πω ότι όταν στεφανώνουν οι ιερείς, ναι. Το ζευγάρι. Ναι. Γιατί δεν κηρύττουν όλα αυτά που πρέπει να κάνουν, να ζήσουν τελικά. Ναι. Πώς να νηστεύουν, εγκράτεια. Για αυτά τα παιδιά δεν κηρύττουν καθόλου ιερείς, ζουν αυτοί όπως θέλουν και τα παιδιά γίνονται τα περισσότερα ανάπηρα. Να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Βέβαια, το μυστήριο του γάμου, η ακολουθία, που περιέχει ευχές, περιέχει Απόστολο και Ευαγγέλιο, στον Απόστολο υπάρχει όλη η θεολογία του γάμου. Αλλά δεν προσέχουν όσοι παρίστανται, ούτε οι νεόνυμφοι προσέχουν το Ευαγγέλιο, ούτε τον Απόστολο.
αλλά χρειάζεται και ο λόγος ερμηνευτικός των ιεργών, των κληρικών, ώστε να ερμηνεύσουν τι σημαίνει ο Απόστολος, τι σημαίνει το Ευαγγέλιο και πώς πρέπει να ζουν ως νεόνυφοι και ως στη συνέχεια στη ζωή τους, διότι ακριβώς στον γάμο βλέπει η Εκκλησία μας, όχι μόνο να απαγορεύει τον γάμο, αλλά βλέπει στο γάμο την έκφραση της κοινωνίας του νυμφίου Χριστού με την νύφη Εκκλησία. Δια τούτο ακριβώς λέγει ο Απόστολος, που είναι Εφεσίους κεφάλαιο 5, λέγει λοιπόν ο Απόστολος, η γυναίκα θα φοβείται και θα υπακούει στον άνδρα, θα έχει λέει τον πρώτον λόγο ο άνδρας, οι δε άνδρες θα αγαπούν τις γυναίκες και θα θυσιάζονται όπως ο Χριστός αγαπά την Εκκλησία. Το μυστήριο αυτό είναι εις τύπον του γάμου του Πνευματικού του Χριστού προς την ύφην Εκκλησία. Δεν υπήρχε άλλο μυστήριο να εκφράσει την κοινωνία Χριστού νυμφίου με την ύφην Εκκλησία. Να δούμε στη συνέχεια λοιπόν πως ο Χρυσόστομος συνιστά την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Εμπρότης μας λέγει νουθεσία. Ποτέ η Εκκλησία δεν θέλει να κόβει κεφάλια και να αποκλεί την νουθεσία, την αγάπη και την προσπάθεια να φωτιστούν, να συνέλθουν, να διορθωθούν αυτοί που επλανήθησαν. Τούτο λοιπόν λέγει νουθεσία, συμβουλή, αλλά τονίζει και ένα άλλο. Δεν μπορεί αιώνια να συμβουλεύει κάποιος κάποιους όταν βλέπει ότι αυτοί δεν έχουν την διάθεση της μετάνοιας, όπως μας λέγει και ο Παύλος, αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέρα νουθεσίαν παρετούν. Εξέστραπτε ότι ούτως, δηλαδή έχει τελείως διαστρεβλωθεί, έχει τελείως, τα έχει αναποδογυρίσει τα πράγματα και δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά. Ζητά λοιπόν ο Χρυσόστομος φυσικά την διδασκαλία, την ουθεσία και την αγάπη. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, με τον Πάτερ Καλύβα θέλω να μιλήσω. Ναι, ο ίδιος. Ο ίδιος. Ναι. Καλησπέρα σας Πάτερ. Ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Να σας ακούσω. Μία είναι, θέλω να μάθω εάν επιτρέπεται στην Εκκλησία να ψέλνουν γυναίκες. Μάλιστα. Ναι. Αυτό δεν το επιτρέπουν οι κανόνες. Βέβαια. Και θα αναφερθούμε και σε άλλη εκπομπή για να μπορέσουμε τώρα να ολοκληρώσουμε λίγο τα νοήματα που έχουμε υπόψη μας. Και άλλη μία ερώτηση. Ναι. Γιατί όλα τα κανάλια κάνουν διαφήμιση τα μεντιού. Δεν μπορεί η Εκκλησία να κάνει κάτι για αυτό το πράγμα. Να κάνει κανάλι τηλεοπτικό. Όλα. Ναι. Όλα τα κανάλια κάνουν διαφήμιση για τα μεντιούμ, για τις μάγκες, για τις καθορίστρες και τα, για όνομα του Θεού. Η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα ναι. Γι' αυτό. Να σας απαντήσω, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ναι, να είστε καλά. Όσον αφορά λοιπόν την ψαλμωδία των γυναικών μέσα στην Εκκλησία, είπαμε δεν επιτρέπεται ως κανόν. Αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις. Όταν γίνει μια καθημερινή λειτουργία και δεν υπάρχει ψάρτης, εσχάτη λοιπόν ανάγκη να ψάλει η γυναίκα. Δεν επιτρέπεται όμως. Τώρα όσον αφορά τα medium, παρακαλώ ένα λεπτό. Όλα τα κανάλια πραγματικά πληρώνονται και προβάλλουν μάγους, medium, αστρολόγους, σατανιστές και μάλιστα στις 30 του μηνός, όπως έγραφε και η τηλετόρα η προχθεσινή. Στις 30 του μηνός λοιπόν ο Σατανάς χτυπάει την Αθήνα. 30 Νοεμβρίου συμπόσιο 429 αιρέσεων σε κεντρικό ξενοδοχείο. Λοιπόν, ο Σατανάς χτυπάει την Αθήνα. 429 αιρέσεις σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα θα συγκεντρωθούν για να κάνουν, όπως λένε, συνομοσπονδία, ώστε να αντιμετωπίσουν την Ορθοδοξία. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να αντιμετωπίσουμε τους αιρετικούς. Και αυτοί προχωρούν και θα μας έχουν προτετελεσμένο γεγονότο. Λοιπόν, σκοπός είναι να έχουμε το Ευαγγέλιο ζωντανό και όχι νεκρό, πάνω στην Αγία Τράπεζα ή στον Άμβωνα. Και το Ευαγγέλιο γίνεται ζωντανό με τηλεοπτικό λόγο και εικόνα. Παρακαλώ, λέγεται. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος, ο Κύριος. Μια ερώτηση να σας κάνω. Να το Σάββατο επιτρέπεται να γίνεται, να τελείται γάμος? Γιατί έχω ακούσει ότι δεν επιτρέπεται. Θα ήθελα από αυτού μια απάντηση εκ μέρους. Ναι. Ευχαριστώ από την αρχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί με νοριακά καθήκοντα, δεν έχω υπόψη μου, δεν νομίζω ότι απαγορεύεται και το Σάββατο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν κάποιος χάνει ένα συγγενή του, ένα πολύ δικό του συγγενή, έχασα τη γιαγιά μου εχθές,
Ναι. Ποια είναι τα καθήκοντά του που μπορεί να κάνει απέναντι στην Εκκλησία? Απέναντι πρώτα της ψυχής του κεκειμένου, της κεκειμένης, προσευχή, θα αναφέρει στην ενορία την κηδεία, πότε θα γίνει το μνημόσυνο, μεγάλη όνηση παρέχουν τα μνημόσυνα, όπως λέγει και ο Δαμασκηνός, στις ψυχές που συμπληρώνουν το έργο της σωτηρίας, είναι οι γέφυρες που δίνουν την χάρη, χάνει τη δυνατότητα να ενεργήσει και να σώσει, πρέπει να κινήσουμε και λίγο τα χέρια μας. Και μετά μπορεί να κάνει κανείς κάποια ελεημοσύνη για την ψυχή, να κάνει νοερά προσευχή, προπαντός, Κύριε Ιησού Χριστέ, για του Θεού ελέησεν την δούλη σου, τον δούλο σου τάδε, ώστε να τον κατάξει εν χώρα ζώντων και να τον δικαιώσει, να τον ελέησει ο Θεός. Όταν λοιπόν προσευχήθη όλος ο κόσμος, δεν θα ακούσει, ο Θεός ακούει. Μετά κάποια δωρεά, ας πούμε, αν θέλει, σε εκκλησία και ό,τι άλλο συμβουλεύσει ο πνευματικός στην ενορία. Εντάξει. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Παρακαλώ. Γέροντα Βασίλη μου. Να είστε καλά. Σας παρακαλώ πολύ, μπορώ να σας κάνω μια παράκληση. Να ακούσουμε. Ο σταθμός της Εκκλησίας Ελλάδος, ηγουμένος στην περιφέρεια του Αγίου Νικολάου κάτω Πατησίων. Ναι. Δεν ακούγεται καθόλου. Ενώ προηγουμένως ακούγεται τώρα απέναντι από τον Αγίου Νικόλα είναι οι Οκοβάδες. Είναι οι... Μάλιστα. Μακάρι να μπορούσα να είχα ταχυδακτυλουργία ή να εκδιώξω τα πνεύματα τα πονηρά αν βραχυκυκλώνουν ή αυτούς τους πειρατικούς σταθμούς που δεν πρέπει να τους ανέχεται η Εκκλησία. Δεν μπορεί να πει θα βγάλουν το ψωμάκι τους. Δηλαδή το ψωμάκι κάποιων λισταρχών που επικαλύπτουν τη συνόδευα της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι δηλαδή ανεκτό να το δεχόμεθα αυτό. Σύμφωνοι, αλλά... Δηλαδή, και ο άρτος του Ευαγγελίου και του σταθμού της Εκκλησίας που στερείται από τα τέκνα της Εκκλησίας δεν είναι έγκλημα μέγιστον? Σωστά. Να βρουν ψωμί με τη συχνότητα την δική τους και όχι να καλύπτουν την Εκκλησία. Αλλά και πριν λέχτη για τηλεοπτικό σταθμό, εγώ είχα φωνάξει κατά επανάληψη. Δυσάρεστη γινόμεθα, δεν ξέρω γιατί. Ας φροντίσει ο Θεός να βρει τρόπους να πείσει κάποιους ότι αξίζει να κάνει ψυχμό. Και αυτό και κλείνω. Ναι. Ο πατήρ Νικόλαος, ο πρωτοπάτης... Μη μου αναφέρετε ονόματα. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Ναι. Ναι. Κάποιος, διευθυντή. Μακάριος Φίλε Θεού. Ναι. Μακάριος Φίλε Θεού. Πήγα και τον βρήκα προσωπικώς και τον παρακάλεσα, του είπα αυτό το γεγονός. Και μου λέει, εγώ ακόμα δεν έχω αναλάβει. Μάλιστα. Ακούω την απάντηση που μου έδωσε. Ναι. Αυτό και μόνο σας παρακαλώ, αν μπορείτε να κάνετε κάτι. Είναι αμαρτία να μην ακούμε. Ναι, εγώ έκανα το καθήκον μου. Όσα και είχαμε σύναξη, έλεγα ότι είναι ντροπή να μην έχουμε εμείς τηλεοπτικό σταθμό. Είναι στην Αθήνα να μην ακούγεται το σταθμό, ναι, είναι ντροπή να έχουν οι Προτεστάντες το 62 και τώρα να έχουν και το 7X. Είναι ντροπή να έχουν και ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα οι Προτεστάντες. Είναι πολλά κάτω πατήσεων να μην ακούγεται. Και εμείς να είμαστε τόσο φτωχοί, τόσο κακομύριδες. Τι άλλο να πω. Πάντοτε τα έλεγα, πάντοτε έρχομαι σε αντίθεση και πάντοτε δεν ήμουν ανεκτός. Και φυσικά μου κόψαν και τη μία εκπομπή, επειδή έλεγα κάποια πράγματα και έκανα έναν έλεγχο. Δεν θέλω να πεις για πολλά πράγματα, θέλω να πούμε μόνο κολακίες κάποιοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είστε καλά. Δεν μπορώ να τα διορθώσω. Δεν έχω την αρμοδιότητα να τα διορθώσω όλα αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα να με ακούσετε. Ναι, λίγο σύντομα. Λέγει ο Χριστός. Ναι. Του αρέσει δύο ή τρεις συνηθισμένοι στο μόνο όνομα. Ναι. Και συνεχίζει. Αυτό με ενδιαφέρει. Εάν δύο ημών συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος που εάν αιτήσονται, γεννήσεται αυτής παρά του πατρόνου του εμουράνη. Εντάξει. Εγώ θέλω να έχω προγαμιαίες σχέσεις. Έτσι συμφωνώ με το έτερο μήνυμα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι δεκτό περί παντός πράγματος, προσέξτε, μην τα λέει περί παντός πράγματος που εάν αιτήσονται. Οτιδήποτε εάν αιτήσουν δύο, χωρίς να μπαίνει τρίτος πρόσωπο. Ναι. Λέει, να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ήθελα να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό περιμένετε παρακαλώ. Να μιλήσω. Παντός πράγματος είναι αντίστοιχο. Ένα λεπτό, περιμένετε. Δεν εννοεί περί παντός αθεμίτου και αμαρτωλού. Όταν είναι οφθαλμοφανές ότι έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού ου μοιχεύσεις, δεν είναι ανάγκη να θέσουμε ερωτήματα ότι θα συμφωνήσουν να μοιχεύσουν και άρα θα γίνει η πραγματικότητα. Αυτό είναι μη σωστό. Είναι οφθαλμοφανές. Είναι εξυπακούεται. Περί παντός πράγματος επιτρεπτού που έχει την ευλογία από τον Θεό. Αυτό όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ερωτήσεως και όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερωτήσεως,
που αναπτύσσονται δύο ή τρεις. Υπάρχει και περίπτωσης που συγκεντρώνονται στο όνομα δήθεν του Χριστού και είναι εκτός Χριστού, εκτός της αλήθειας, δηλαδή εκτός Χριστού, μισούντας Χριστόν και υποκρινόμενοι ότι αγαπούν τον Χριστόν. Οι αιρετικοί δεν συγκεντρώνονται στο όνομα του Χριστού, αλλά ψευδώς στο όνομα του Χριστού, εφόσον στηρίζουν, υποστηρίζουν αιρέσεις. Παρακαλώ, λέγεται. Χαίρετε, μιλάω. Χαίρετε. Ναι, ναι. Προηγουμένως αναφερθήκατε ότι η μουσική, τα ιερατικά βιβλία από ό,τι βλέπω έχουν νότες απάνω. Δεν έχω την αξίωση να βάλουμε μπουζούκια στην εκκλησία. Όχι, τέτοιο πράγμα. Ναι. Αλλά επίσης το μεταμόρφωση ο τύρος στην πλάκα έχει αρμόνιο. Ακούω κάποιο ήχο μουσική εγώ όταν πάω. Επίσης τα βιβλία, τα ιερατικά βλέπω νότα. Εγώ δεν ξέρω τη λέξη, αν τη βλέπω γραφτή με τα γράμματα. Εκεί... Όχι, καμία σχέση με τα μπουζούκια, αλλά είπατε ότι απαγορεύεται η μουσική. Ναι, ναι. Είμαι βυζαντινή μουσική. Απαγορεύεται η οργανική μουσική, όχι βυζαντινή. Βυζαντινή είναι η λειτουργική μουσική, επιτρέπεται, μόνο αυτή επιτρέπεται. Εντάξει. Mm-hmm. Να είστε καλά. Ναι, και το αρμόνιο απαγορεύεται. Και αυτό απαγορεύεται. Κανένα όργανο. Έχουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, την μεταμόρφωση της πλάκας. Τη μεταμόρφωση Σωτήρου στην πλάκα. Ναι, όνιο, αυτό αποτελεί εξαίρεση και θυμάμαι και ο Μακαριώτης παλαιότερα είχε πει ότι ήθελε να τα καταργήσει αυτά. Δεν είναι επιτρεπτόν. Να βάλουμε αρμονικές φωνές, να κάνουμε χοροδίες, να πάρουμε την νεότητα, να πάρουμε χοροδιακές φωνές και τότε τα αρμόνια απάδουν όπως είναι η μήγα στο γάλα, όπως είναι η παραφωνία μέσα σε μια συμφωνία. Η συμφωνία στην Εκκλησία είναι μόνο βυζαντινή, μελωδία, με ιεροπρέπεια, όταν εκτελείται φυσικά από τους ιεροψάρτες. Πάμε στη συνέχεια λοιπόν. Πώς αντιμετωπίζετε, να τρέξουμε λίγο, πώς αντιμετωπίζετε οι αιρέσεις κατά τον Χριστόστομο. Νουθεσία λέγει λοιπόν, αλλά όχι αιώνια νουθεσία. Και ισχύει κάποτε αιρετικών άνθρωπων μετά πρώτην και δευτέρα νουθεσία παρέτου και ισχύει αυτό κυρίως για αυτούς που είναι βόλιστοι και μπορούν να παρασυρθούν στην αίρεσή τους. Μετά, μία άλλη περίπτωση, όπως μας αναφέρει ο ίδιος ο Χρυσόστομος, εφόσον είναι αιρετική κάποια ζυζάνια και φυτρώνουν ανάμεσα στον στάρι, ανάμεσα στους χριστιανούς, δεν θα δείχνουμε, λέγει, κακή συμπεριφορά, ούτε θέλουμε να τους εξοντώνουμε, να εξοντώνουμε τη διδασκαλία τους, όχι το πρόσωπό τους. Γιατί εάν είχε εξοντώσει ο Φερρυππίν, ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, ο διάκονος, τον Παύλο που συνευδοκούσε με τους λιθοβολητές, δεν θα είχαμε τον πρώτο μετά τον ένα Παύλον από Σαύλον Παύλον. Επομένως, ποιος ξέρει, όπως λέει ο Χρυσόστομος, τι μπορεί να γίνει με αυτούς τους αιρετικούς που μπορεί να δουν την αλήθεια του Χριστού στο πρόσωπο των αληθινών χριστιανών και να μεταβληθούν και να επανέλθουν και να γίνουν καλύτεροι ημών χριστιανοί. Βέβαια, εάν δεν μετανοήσουν, εάν δεν διορθωθούν, υπάρχει, λέει ο Χρυσόστομος, η κοπή αυτών για το πι της κολάσεως. Τότε θα κοπούν τα ζυζάνια. Παρακαλώ. Πάντερ, γεια σας. Χαίρετε. Έχω ένα γιο, πάει πρώτη ηλικίου. Μάλιστα. Και διαβάζει τα θρησκευτικά από όλες τις πλευρές και την Παλαιά Διαθήκη που έχει διαβάσει υπάρχουν κάτι κείμενα που είναι κατά του ελληνισμού. Πώς, τι απάντηση μπορώ να δώσω στο παιδί για αυτό το θέμα? Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη λέτε. Παλαιά Διαθήκη, ναι. Ναι. Να απαντήσω. Προσέξτε, υπάρχει μια σύγχυση, μια κακή πληροφόρηση. Δεν υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη ούτε στην Καινή Διαθήκη κείμενα κατά του ελληνισμού. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, Φερρυππίν, μια προφητεία του Ζαχαρίου που αναφέρεται σε ένα αντίχριστο Έλληνα, τον Αντίοχο, τον Τέταρτον, τον Επιφανή, που άσκησε διωγμούς υπέρ των μέτρων και ήθελε να εξελινήσει τους Ιουδαίους. Αυτό είναι κατά του ελληνισμού. Όταν ο Αντίοχος είχε συμπεριφερθεί ανθεληνικά, η Γραφή προβλέπει και τον κατακρίνει. Δεν είναι η Παλαιά Διαθήκη μισελληνικό βιβλίο. Αν το πούν αυτό μερικοί είναι πλανεμένοι, γιατί θα λέγαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι μισοεβραϊκό βιβλίο. Εάν μια φορά ελέγχει δικαίως παραπτώματα Ελλήνων και αγκαλιάζει από την άλλη πλευρά τους Έλληνες, γιατί δεν βλέπουν τον Ισαΐα, γιατί δεν βλέπουν το 60, νομίζω 60 το κεφάλαιο του Ισαΐα που αναφέρει για την δόξα των Ελλήνων, γιατί δεν αναφέρουν τον Δανίλ που λέγει για την νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλα κειμένα. Βλέπουν ότι κάποτε καυτηρίασε ο λόγος του Θεού αφαιρεσίες ψευτοελλήνων, όπως το Αντίοχο Τετάρτου Επιφανούς. Λοιπόν, εάν θα λέγανε ότι είναι βιβλίο μισελληνικό, θα λέγαμε μία φορά, θα λέγαμε ότι είναι 1.000.000 μισοεβραϊκό, διότι τους Εβραίους τους ονειδίζει, τους υβρίζει, τους ταλανίζει, τους ταλαιπωρεί, τους οδηγεί σε αιχμαλωσίες, σε ταλαιπωρίες, σε σφαγές, σε
εμπρισμούς. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Θεός δεν χαρίζεται σε κανένα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Πάτερ, την ευλογία σας. Κύριε. Μιλήσατε προηγουμένως για την Βυζαντινή μουσική, η οποία οπωσδήποτε είναι ομοιότατη. Σκέφτομαι όμως πολλές φορές ότι για την υποφελία της μελωδίας χάνεται η ουσία τόσο όμορφων τροπαρίων, τόσο όμορφων ψαλμών. Ναι, ναι. Και ιδιαίτερα μερικές φορές έχω προβληματιστεί όταν αναγνώσω το Ιερό Ευαγγέλιο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Είναι που είναι σε μια γλώσσα την οποία είναι οι περισσότεροι σήμερα και δυστυχώς οι νέοι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Με το μέλος όμως το οποίο ψάλλονται, πολλές φορές είναι δύσκολο. Ναι, το μέλος τρώει το λόγο, κρυφώς, το λειτουργικό. Έχετε... Ναι, να σας απαντήσω. Ξέρετε τι μας χρειάζεται. Δεν θα μεταφράσουμε τα δροπάρια που δεν μεταφράζονται. Δεν θα μεταφράσουμε το Ευαγγέλιο που δεν μεταφράζεται. Βέβαια υπάρχει μετάφραση σαν τη δει ο πιστός προ της λατρείας. Να καταλάβει το λόγο. Μας χρειάζεται λειτουργική αγωγή, μας χρειάζεται να ερμηνεύσουμε υμνολογικά τα τροπαρία και να πούμε ότι σημαίνουν αυτό ώστε να το παρακολουθήσουν. Να μην μεταφραστεί. Δεν τίποτα. Κάνουμε διδασκαλία. Το μέλος να περιοριστεί κάπως ώστε να ακούγονται ευκρινέστερα. Ναι, σε αυτό μάλιστα. Υπάρχουν και ψάλτες που ακούγονται ευκρινέστερα. Όπως ήταν ο Στανίτσας, ο Ταλιαδόρος, όπως είναι ο Ταλιαδόρος, που ακούγονται, ακούς μία-μία συλλαβή. Είναι καλή άθρωση, ώστε το μέλος να μην χάνει τον λειτουργικό ή υμνολογικό λόγο. Γιατί κυρίως ο λόγος που είναι που αξίζει, πρέπει να αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, ώστε βέβαια η μουσική βοηθάει. Δεν είναι η μελωδία για τη μελωδία, αλλά η μελωδία να γίνει όχημα για τον λόγο να εισέρθει και να συγκινήσει την καρδία. Ο λόγος. Για... Εντάξει. Αυτό πρέπει να γίνει μια σύσταση τουλάχιστον στους ιερείς και στους ψάλτες. Και στους ψάλτες. Και το αποστολικό ανάγνωσμα να είναι εύληπτο, με καλή επαγγελία και εμελή επαγγελία, όπως έχουμε και φρεγκώσιμα σε χειρόγραφα και περγαμενές. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γι' αυτό μιλάμε και λέμε, μας τρώει ο πόνος. Δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στην Εκκλησία. Διδάξαμε τους ιεροψαλτές, διδάξαμε τους ιερείς πώς θα απαγγέλουν τα ειρηνικά, τις ευχές. Ένα κομφούζιο κάνουμε πολλές φορές. Παρακαλώ. Λέγεται. Καλησπέρα σας, πατέρα. Καλησπέρα σας. Προηγουμένως αναφερθήκατε για τα όργανα και μάλιστα, συγκεκριμένως για το αρμόνιο. Μάλιστα. Πώς εξηγείτε το ενείτε τον Κύριο εν χορδές και οργάνης. Μάλιστα. Σας απαντώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως λέγει ο Χρυσόστομος και όχι εγώ και άλλοι πατέρες, αυτό πλέον είναι στίχος της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία δεν την απορρίπτουμε, αλλά την αναφέρουμε στην Καινή Διαθήκη, διαβάζουμε τον στίχο και τον εφαρμόζουμε πνευματικά, ηθικά, εν χορδές και οργάνο, έχουμε χορδή φωνητική. Και η χορδή φωνητική του ανθρώπου είναι ανώτερη από τα όργανα. Έτσι το ερμηνεύουν οι πατέρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι πρέπει να ψέλνουμε. Και αν καλλιεργήσουμε τις φωνητικές χορδές των παιδιών και των ιεροψαλτών και αν πληρώσουμε, γιατί ψέλνουν τζάπα οι ιεροψάλτες και μάλιστα πρωτοψάλτες και καλή φωνή και μουσικολογιότατοι δεν αμείβονται. Για να δώσουμε λοιπόν λίγη αμοιβή στους πρωτοψάλτες, για να δώσουμε ένα κίνητρο στα παιδιά και να τα μαζέψουμε γύρω από το αναλόγιο, να τους κάνει και ένα μάθημα και να μάθουν καλή άθρωση και καλή υμνοδία, να δείτε τότε πώς νιώθουμε τη λατρεία. Αλλά μας περνάει η ώρα και έτσι μας έμεινε πολύ υλικό. Αγάπη λοιπόν προς διόρθωση, όχι μόνο νουθεσία αλλά και αγάπη. Αγάπη και φροντίδα. Και η αγάπη λέει μπορεί να γίνει σαγίνη ο Χρυσόστομος, να τους σαγηνεύσει και να πούνε οι αιρετικοί. Για κοίταξε οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι έχουν αγάπη, έχουν καθαρότητα, έχουν τιμιότητα, έχουν αρετή, έχουν άγιο πνεύμα, έχουν θεία χάρη, κάνουν θαύματα. Αυτά θα πείσουνε και όχι τα λόγια μας και τα κατηγορώ μας. Μετά λέει ο Χριστός και ένα τολμηρό. Αναφερόμενος στο κυρίου μας στην περικοπή που λέγει αν σε σκανδαλίζει ο οφθαλμός σου εξόριξε αυτόν και το δεξί σου μάτι ακόμα, λέγει ότι εφαρμόζεται και επί των αιρετικών, ο Χρυσόστομος το λέει αυτό, οπότε λέγει μας πονάει το μάτι μας, μας πονάει η παρουσία του αδερφού μας που έγινε αιρετικός, να αντιστερηθούμε, αλλά πρέπει να αντιστερηθούμε. Τα πνευματικά μας όπλα, λέγει, τα οποία θα έχουμε είναι οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, είναι οι όροι των Συνόδων. Και αναφέρεται ο Χρυσόστομος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Βέβαια δεν έχω τον χρόνο να διαβάσω κάποιους στίχους. Αυτοί οι πατέρες, λέγει, της Οικουμενικής Σύνοδος της πρώτης που είχε προλάβει ο Χρυσόστομος, όταν έγραφε την ομιλία αυτή που σας αναφέρω, το Τεμάχιον, το Εδάφιον. Είναι θεοφώτιστοι, είναι σοφοί, είναι καθοδηγούμενοι πνευματοκινήτοι και έλυσαν τα προβλήματα.
της Εκκλησίας και την ειρήνευση την Εκκλησία. Μας αναφέρουν λοιπόν σε άλλα κείμενα του Χρυσοστόμου, γίνεται αναφορά των πνευματικών όπλων, της πνευματικής μαχαίρας και των πνευματικών όπλων με τα οποία πρέπει να διεξάγει τον πόλεμο ο πνευματικός εργάτης, ο πιστός, χριστιανός και προπαντός ο κληρικός. Πνευματικά λοιπόν όπλα, και είναι ένα πολύ ωραίο χωρίο που πρέπει να το σχολιάσουμε με δύο λόγια. Έχουμε λοιπόν την μάχαιρα του πνεύματος που θα χωρίζει την αίρεση, την πλάνη από την αλήθεια. Έχουμε την προστασία της πίστεως, της ελπίδας, την διδασκαλία και ένα άλλο πολύ θαυμάσιο να τονίσουμε, ότι πρέπει να έχουμε μια θωράκιση. Όλοι οι πιστοί και προπαντός οι ποιμένες, οι κληρικοί, να αποτελούμε ένα αραγές τείχος προστασίας κατά των αιρέσεων, γιατί λέει ο Χρυσόστομος, εάν σε ένα τείχος λίγο διαραγεί ένα μέρος του τείχους και γίνει ρογμή, εισέρχονται από εκεί οι εχθροί και μπορούν να κυριεύσουν το φρούριο, την πόλη. Χειρότερα γίνεται, λέγει, στην πίστη. Εάν κάπου γίνει μία ρογμή, μπορεί να εισέρθει από εκεί η πλάνη της αιρέσεως και να αλωτριώσει και να κυριεύσει την πίστη και να την μεταβάλει. Και ένα άλλο, μια παγίδα που μας στείλουν συνήθως οι αιρετικοί. Λένε, μα αυτός είναι υποτάστας. Ναι όμως, αλλά είναι ηθικός, λέει. Έκοψε το τσιγάρο, δεν κάνει πορνείες, δεν κάνει μοιχείες, δεν κλέβει, κάνει διδασκαλία σωστή, έχει βίο σωστό, βίο άριστο. Και λέει ο Χρυσόστομος, προσοχή! Είναι η παγίδα του διαβόλου, ο φαινόμενος βίος άριστος, που είναι παγίδα να πιάσει σαν στρωθία στην πλάνη της αιρέσεως τους ευκολόπιστους. Η στρατηγική λοιπόν πρέπει να είναι μια στρατηγική πολύ μελετημένη και λέγει ο Χρυσόστομος στους λόγους περί ιεροσύνης, ότι δεν φτάνει μόνο η αγιότητα, είναι το πρώτο η αγιότητα, αλλά χρειάζεται και η γνώση και η δογματική ενημέρωση και η πίστη και η ομολογία. Γιατί τι να τον κάνω τον Άγιο, λέει ο Χρυσόστομος, όταν υπάρχει είναι ο λόγος περί πίστεως, περί δογμάτων και δεν ξέρει τίποτα ο Άγιος. Γι' αυτό χρειάζεται η μελέτη, χρειάζεται η θωράκιση, η αμυντική, χρειάζεται η δογματική κατάρτιση, χρειάζεται ο αγώνας, χρειάζεται η πάλη και αυτόν τον αγώνα θα τον κάνει με πρωτοβουλία της τηλετόρα. Βέβαια, αγώνα της Εκκλησίας με όλο το πίμνιο που σας καλούμε στις 16 Δεκεμβρίου σε χώρο που θα ανακοινωθεί, όλοι οι παρόντες, για να ξεκινήσουμε ένα πνευματικό αγώνα ειρηνικό που θα αποκλείσει τον πόλεμο που μας κάμουν, που θα μειώσει τις αποσκριτήσεις και τις φθορές του ποιμνίου από τους λύκους των αιρέσεων, όπως αναφέρει ο Χρυσόστομος. Αγαπητοί τηλεθεατές, ο Ιερός Χρυσόστομος σήμερα μας έδωκε από την πείρα του λίγα παραδείγματα, ποιες είναι αιρέσεις, ποιοι είναι αιρετικοί, τι κακό κάνουν στην Εκκλησία και πώς τους αντιμετωπίσουμε. Βέβαια δεν προλάβουμε να τα πούμε όλα, είπαμε λίγα και ας αγωνιστούμε όλοι μαζί. Μη διακρινόμαστε πάλι και καινούργοι, τάδε παράταξη. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως Έλληνες Ορθόδοξοι για να αντιμετωπίσουμε αισίως και αποτελεσματικός τελεσφόρος τον μέγα κίνδυνο των αιρέσεων. Ευχαριστώ, με παρακολουθήσατε. Ο Ιερός Χρυσόστομος ήθελε να μας ευλογεί, να μας φωτίσει και να μας αποτελεί το παράδειγμα προς μίμηση των προσωπών του. Χαίρετε.